us. How did you see the game? Today we played with the best defense on the league. How did you see the match? It was very important win for us. We beat first. Σήμερα κερδίσαμε την πρώτη ομάδα, την πιο δύσκολη ομάδα της κατηγορίας. Τώρα έχουμε και 2-2 ήττες, από μία ήττα η καθεμία ομάδα. Πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι σαν διαφορετικό, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Κοιτάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για την κατηγορία. Πού βάζεις φέτος το Γκάσκο Μοτινί, ο Ιβάν? Where do you put in this year Γκάσκο Μοτινί in the league? Where do you put the team? We want to be first. I see us the first. We work hard. We want to be first. Only first place for us is option. Μας βάζουν σαν πρώτους. Η μόνη μας επιλογή μας είναι η πρώτη θέση. Δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό, μεθοδικά. Ευχαριστώ. Thank you. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην Κομωτινή, γιατί έτσι όπως παίξαμε εμείς άξιζε να κερδίσει. Συνέχεια κυνηγούσαμε. Από το πρώτο δεκάλεπτο είμαστε πίσω. Δεν είχαμε βρει ρυθμό σε βασικά διαστήματα. Και η διαφορά του πρώτου ημιχρόνου ήταν αυτή που τελικά έδειξε τον νικητή. Στο πρώτο ημιχρόνο εμείς δεν ήμασταν καλοί. Είχαμε έναν απάντεχο με τον Φώτη το Στυλίδη, ο οποίος είναι ένας παίκτης που μας βάζει 20 πόντους. Ο οποίος ξαφνικά δεν προετοιμαστήκαμε καν να παίξουμε χωρίς αυτόν. Ξαφνικά δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Που εκεί και πέρα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Σκληρές άμυνες. Εντάξει, ωραίο. Πώς βλέπετε φέτος το πρωτάθλημα και ποιες ομάδες βλέπετε να ξεχωρίζουν σε ένα μαραθώνιο, θα λέγαμε? Έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Όποιος είναι υγιής και τυχερός, νομίζω εκείνος θα πάρει αυτό που λέγεται πρωτάθλημα. Κοντά μας ο coach του Γκάσκο Μοτινί, ο Τάκης Φωτεινάκης. Coach, πολύ δυνατές άμυνες. Η δεύτερη καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Πρώτη ήταν για το ΚΑΟΤ και πρώτη θέση για το Γκάσκο Μοτινί. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, έτσι. Παρόλο που και οι δύο ομάδες είχαν απουσίες, εμείς έχουμε καιρό βέβαια. Δυστυχώς προστέθηκε και από εκεί θέλω να ξεκινήσω άλλη μία μέσα στον αγώνα ενός πολύ κομβικού παίκτη για μας, του Παναγιώτη του Δρέλα. Ξέρουν πόσο σοβαρό είναι? Όχι, δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι απλό σίγουρα. Θα δούμε από αύριο. Θα προσφέρουμε ό,τι χρειάζεται για να διαπιστώσουμε τον τραυματισμό του, από τη Δευτέρα δηλαδή, από αύριο. Μας αποσυντόνισε, η αλήθεια είναι, η απουσία του εκείνο το στιγμή, γιατί σε συνδυασμό με κάποια φάουλ που είχαν οι παίκτες μας δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί όσο θέλαμε να είμαστε στην άμυνα. Θέλω να δώσω όμως πολλά και θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, οι οποίοι πραγματικά για περίπου 30 λεπτά και όσο ήμασταν υγιείς και όσοι πρέπει να είμαστε μέσα στο γήπεδο, ακολούθησαν το πλάνο, όπως ακριβώς είπαμε, το αμυντικό. Πραγματικά κλείδωσαν τα βασικά τούτο αντιπάλου, κατάφεραν να χαμηλώσουν πάρα πολύ τα ποσοστά τους. Και καταφέραμε και κερδίσαμε αυτό το μάτς. Νομίζω ότι και η τελική διαφορά μας αδικεί λίγο. Έπρεπε να ήταν κάτι παραπάνω σε συνδυασμό με τις άστοχες βολές, τις πολλές άστοχες βολές λόγω άχους που είχαμε. Να σας δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο. Έχει μια πολύ αξιόλογη ομάδα με πεπειραμένους παίκτες και παίκτες σε όλες τις θέσεις και λύσεις. Συνεχίζουμε για την επόμενη αγωνιστική. Δεν θα πω τα τετριμένα, παιχνίδι με παιχνίδι. Για το κόσμο τα έχεις να πεις σήμερα, γέμισε ασφυκτικά το Κρυσό Γυμνάσιο. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη φορά που γεμίζει το γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπατε και εσείς, δίνουν παλμό στους παίκτες. Οι παίκτες τους χρειάζονται. Τους χρειάζονται γιατί είμαστε νέοι εμείς. Τα παιδιά είναι νέα. Μερικά παιδιά είναι και Κομωτινέοι, τους είδατε, τους μιλάνε από την κερκίδα, έχουν μια σχέση ιδιαίτερη. Αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στους παίκτες, τους δίνει ενέργεια να προσπαθήσουν για την πόλη μας το καλύτερο δυνατό.